Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το ΔΙΠΕΘΕ, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Φεύγουσα κόρη» στο Μουσείο Γεροτεχνίας. Το δίηγμα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, μια ψυχή, έδωσε τον απαραίτητο καμβά για να εξατυλιχθεί το νήμα του κύκλου της ζωής μέσα από τον ανούρισμα, το παραμύθι, το μυρολόι της μάνας, της γιαγιάς και της κόρης. Ο λόγος του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη και η αυθεντική διάλεκτος των παραμυθιών υποδηλώνουν μουσικά την έκφρασή τους και οδηγούν την ηθοποιό Ρινιό Κυριαζή στην τέχνη της αφήγησης. Ξεχασμένοι ήχοι και τρόποι ευελπιστούν να φέρουν το θεατή κοντά στο δικό του παρελθόν και στο δικό του τόπο. Έχουμε μια έντονη καλοκαιρινή δραστηριότητα στο μουσείο. Όλο τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και μεγάλες εκδηλώσεις. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε παιδιά στο πλαίσιο μιας σειράς θερινών εργαστηρίων που γίνονται για τα παιδιά με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Υποσχόμαστε, επειδή το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή μιλάμε για λίστες αναμονής και παιδιά που δεν μπόρεσαν να τα παρακολουθήσουν, υποσχόμαστε να τα επαναλάβουμε εμπλουτισμένα το Σεπτέμβριο. Σήμερα, όπως βλέπετε, τα παιδάκια φτιάχνουν πίτσες, τις οποίες θα φάμε, θα δοκιμάσουμε, και έχουμε και άλλα πράγματα, μαριονέτες, επιτραπέζια παιχνίδια, ζωγραφική, πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό όμως που θα ήθελα να σταθούμε είναι σε αυτή τη μεγάλη συνεργασία που έχουμε με το ΔΙΠΕΘΕ, Φεύγουσα κόρη, Κυριακή και Δευτέρα, δύο παραστάσεις, στις 8.30 ώρα. Θα γίνει η παράσταση στον αύριο χώρο του μουσείου και καλούμε όλους να παρακολουθήσουν μία μοναδική παράσταση από τη Ρινιό Κυριαζή, όπου το ιδιαίτερο είναι ότι δένει πάρα πολύ θεματικά και αισθητικά με το χώρο. Δηλαδή η Ρινιό θα παίξει συγκλονιστικά το κείμενο, θα αποδώσει το κείμενο του Παπαδιαμάντη μέσα από τη διδασκαλία της Μίρκας Γεμετζάκη που σκηνοθέτησε την παράσταση, και η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της, συνοδευόμενη από ένα κλαρίνο το οποίο θα κατεβεί μέσα από το κάστρο, θα φανεί και όλη η κίνηση θα γίνεται με το φυσικό σκηνικό του μουσείου. Μια μοναδική λοιπόν ευκαιρία και μια μοναδική εμπειρία για όλους. Η παράσταση διαρκεί περίπου μία ώρα και το ιδιαίτερο για την Κυριακή είναι ότι μετά την παράσταση θα ανεβούμε όλοι μαζί στο Ιτς Καλέ για να παρακολουθήσουμε την συναυλία με το ηχοδρόμιο του Νίκου Τουλιάτου και τα κρουστά του Νίκου Τουλιάτου. Άρα η Κυριακή είναι μια μέρα πολιτισμού για το Ιτς Καλέ, Ιτς Καλέ Φέστιβαλ και Φεύγουσα κόρη μαζί. Πώς πάμε από επισκέπτες, κυρία Δρεμτσιά, πώς είμαστε? Είμαστε καλά, αυτό που είπατε, ότι παρά τη ζέστη και παρά το καλοκαίρι, γιατί είμαστε στο μέσο του καλοκαιριού, έχουμε επισκέπτες και έχουμε ξένους αρκετούς. Αυτή τη στιγμή στο μουσείο είναι μια οικογένεια από την Καλιφόρνια, από την Αμερική. Δηλαδή έχουμε αρκετούς Αμερικάνους, αρκετούς Ισραηλίτες, ξένους. Που σημαίνει ότι τα Γιάννενα αλλάζουν λίγο με το χρόνο, πάβουν πια να είναι προορισμός μόνο για τους Έλληνες και μπαίνουν στο χάρτη και τον ξένων.